Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε για χορούς εκατομμυρίων που φέρνουν ζαλάδα. Ακούσαμε για νέα εμβληματικά έργα, για νέους σχεδιασμούς, για νέα θα, για νέες εξαγγελίες, που πάντα κατά έναν μαγικό τρόπο καταλήγουν να οδηγούν στα κέρδη των μεγάλων ομίλων και σε καμία περίπτωση σε κέρδη του λαού. Αν τόσα πολλά εκατομμύρια δόθηκαν για να γίνουν τόσα έργα και να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία και ταυτόχρονα ο ελληνικός λαός πνίγεται ή διψάει και ζει βεβαίως τον εφιάλτη σε όλο το μεγαλείο του νερού, μάλλον κάτι δεν γίνεται καλά. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι πρόκληση, όπως υπόθηκε, όπως ακούστηκε, το θέμα της λειψιδρίας. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα πολιτικό έγκλημα διαρκείας. Και να ξεκινήσουμε από μια διαπίστωση. Το νερό σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο από ζωτικός φυσικός πόρος, κοινωνικό αγαθό και κοινωνική ιδιοκτησία έχει πλέον μετατραπεί σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα για τους λαούς και σε πηγή αστήρευτων κερδών για το μεγάλο κεφάλαιο. Η όξυνση δε των αντιθέσεων για τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων και η επέκτασή τους σε άλλες περιοχές μπορούν να πάρουν μέχρι και το χαρακτήρα πολεμικών συγκρούσεων. Η αλήθεια είναι πως εδώ στην ανοχήρωτη Ελλάδα, που στη ζέστη καίγεται και διψά, στο χιόνι παραλύει και στη βροχή πλημμυρίζει και πνίγεται, διαθέτουμε αρκετούς υδάτινους πόρους. Όμως λειψιδρία, πλημμύρες, ρήπανση και πυρκαγιές έγιναν χρόνια τώρα μόνιμοι επισκέπτες και επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις περιοχές. Τεράστιες είναι οι αρνητικές συνέπειες στην αγροτική παραγωγή και στους κατοίκους των πόλεων. Ολόκληρες πόλεις ζουν με τον εφιάλτη της στέρησης του νερού. Η Ελλάδα με πάνω από 1.500 χυμάρους χάνει κάθε χρόνο περίπου 86 εκατομμύρια κυβικά μέτρα εδάφους από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, τα οποία μεταφέρονται και αποθέτονται στις παιδινές, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και άλλες καταστροφές. Την ίδια στιγμή έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης των ωφέλιμων εσωτερικών υδάτινων πόρων, 12,5%, που γίνονται ακόμα πιο χαμηλά, 10%, αν υπολογιστούν και οι εξωτερικοί υδάτινοι πόροι που έρχονται από τις βαλκανικές χώρες στα βόρεια σύνορά μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα διαχείρισης των χυμάρων, της μη αξιοποίησης των σημαντικών βροχών και χιονιών που δέχεται η χώρα μας, της απογύμνωσης από βλάστηση λεκανών απορροής και της μείωσης της δασοκάλυψης σε κρίσιμες περιοχές που συμβάλλει στη συγκράτηση του νερού και στην αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους. Είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της γης, της απώλειας εδαφών από τη μη πραγματοποίηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών και υδρονομικών έργων, τα οποία άλλωστε δεν αποδίδουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, αν δεν γίνουν ευρύτατες αναδασώσεις στα ορεινά για να καταπολεμηθεί η πλημμυρογένεση στην αρχή της. Όσο όμως με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και όλων των προηγούμενων, οι υδάτινοι πόροι μετατρέπονται όλο ένα και περισσότερο σε εμπόρευμα και παραδίδονται στους οικονομικούς ομίλους σε βάρος των αναγκών των λαϊκών οικοκυριών, είτε διατηρείται ο δημόσιος έλεγχος και γενικεύονται οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είτε μετατρέπονται αυτές σε ανώνυμες εταιρείες, ο εφιάλτης δεν πρόκειται να τελειώσει. Γιατί λειψιδρία και πλημμύρες είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όσο τα απαιτούμενα έργα υποδομών, δικτύου και προστασίας για την εξασφάλιση της επάρκειας νερού και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών δεν αποτελούν προτεραιότητα, αν δεν συμβαδίζουν με την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων, θα οδηγούμαστε πάντα σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Ακούσαμε πολλά σήμερα μεγαλεπίβολα και καθησυχαστικά για την αντιμετώπιση των θεομηνιών. Εμείς νομίζουμε ότι θεομηνία είναι η πολιτική αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μεγάλα προβλήματα που αναμένεται ακόμα περισσότερο να οξυνθούν αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες αλλά και οι βιοπαλαιστές αγρότες και μικροεπαγγελματίες που βρέθηκαν αντιμέτωποι για ένα ακόμη καλοκαίρι με το γολγοθά της λειψιδρίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολλοί ώρες διακοπές νερού, χαμηλή πίεση, προειδοποιήσεις για περιορισμό στην ίδρυυση και την άρδευση σε Κρήτη, με εμφανείς επιπτώσεις στις καλλιέργειες και ιδίως στις ελιές, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κόρινθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Σύφνος, Έρυφος, Λέρος, Πόρος, Πέτσες, πλέον ακόμη και σε μέρη όπου δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, παλιότερα όπως στην Άξο, ακόμα και στην Καλαμάτα.
Μεγάλα προβλήματα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και αγρότες στη Θεσσαλία με τα προβλήματα έλλειψης καθαρού και πόσιμου νερού, αλλά και μολύνσεων και ασθενειών. Παράλληλα, εκεί προχωράει η ιδιωτικοποίηση της ίδρυυσης μέσω εταιρείας ΑΕ με δραματικές συνέπειες στην άρδευση για τους βιοπαλαιστές αγρότες. Τα φαινόμενα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείται διαχρονικά στον τομέα των υδάτινων πόρων, στην πολιτική γης και περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαλούνται ως αιτία την κλιματική αλλαγή. Όμως, οι πραγματικές αιτίες πρέπει να αναζητηθούν στην Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναθεωρήθηκε πρόσφατα και έχει διαμορφώσει το πλαίσιο εμπορευματοποίησης του νερού, θέτοντας ως προτεραιότητα τον περιορισμό της ζήτησης αντί τη μεγιστοποίηση της προσφοράς και επέβαλε στα κράτη-μέλη την ανάκτηση κόστους. Αυτή ακριβώς η πολιτική ευθύνεται για την όξυνση του προβλήματος διαχείρισης των υδάτων. Σε πάνω από 30 νομούς η λειψιδρία έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη. Αν κάποιοι μετά από όλα αυτά εξακολουθούν να αναρωτιούνται ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες αυτού του μεγάλου προβλήματος και γιατί δεν αντιμετωπίζεται, η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι μία και η βάση της κοινή. Το κριτήριο που καθορίζει τις εξελίξεις είναι το κέρδος του μεγάλου κεφαλαίου. Το μεγάλο εμπόδιο της λαϊκής ευημερίας είναι η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη, ο ανελέητος ανταγωνισμός για την κερδοφορία μεταξύ των μονοπωλιακών ομίλων. Το ΚΚΕ καταγγέλει τις πολιτικές ευθύνες των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν είναι τεχνοκρατικό πρόβλημα, αλλά πολιτικό έγκλημα διαρκείας. Το αστικό πολιτικό σύστημα θυσίασε και συνεχίζει να θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Όσο προχωρά η πολιτική της ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης του νερού και η απελευθέρωση της ενέργειας, όσο προχωρά η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, όσο εντείνεται η επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, κανένα μεγάλο τεχνικό έργο δεν πρόκειται να αντιστρέψει την επιδείνωση της κατάστασης του λαού και των επιπτώσεων από τη λειψιδρία και τις πλημμύρες. Τελειώνοντας, λέω πως μόνο με τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, που θα αντιμετωπίζει και το νερό ως κοινωνικό αγαθό, μπορεί να γίνει δυνατή η ολοκληρωμένη και συνδυασμένη διαχείρισή του με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, η προγραμματισμένη αξιοποίηση των εργοστασίων επεξεργασίας νερού, των δικτύων άρδευσης, ίδρευσης, αποχέτευσης, τα οποία θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και θα ανήκουν στον ενιαίο κρατικό φορέα νερού, για να απολαμβάνει ο λαός φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό με άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής. Ευχαριστώ πολύ.